Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η απόψινή παράσταση διαμαρτυρίας της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας εδώ, έξω από το Υπουργείο Προστασίας υποτίθεται του πολίτη, στέλνει μήνυμα στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο Υπουργείο, σε όλους τους υπεύθυνους για τη βαρβαρότητα που ζούμε, ότι δεν θα γίνει δεκτή. Ο ενψυχρό πυροβολισμός στο κεφάλι 16χρονου από αστυνομικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, επειδή δεν πλήρωσε 20 ευρώ βενζίνη, προκαλεί οργή και αποτροπιασμό. Ο λαός μας και η νεολαία δεν θα μείνουμε παθητικοί θεατές σε αυτό το έγκλημα και σε όλα τα εγκλήματα που συντελούνται. Δεν θα μείνουμε θεατές στο κατασταλτικό όργιο που ξετυλίσσεται μπροστά στα μάτια μας, που εντείνεται ως απαραίτητο συμπλήρωμα και συνοδευτικό της πολιτικής που καταδικάζει στην ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια τους εργαζόμενους και τους νέους της χώρας μας, υλοποιώντας τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υπερασπίζοντας τα συμφέροντα και την κερδοφορία μιας κούφτας μονοπωλιακών ομήλων που δεν προλαβαίνουν να μετράνε τα κέρδη τους σε βάρος της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας. Αλήθεια, το να μην πληρώσει σήμερα ένας νέος 20 ευρώ βενζίνη, στο εξής θα τιμωρείται με πυροβολισμό. Ο 16χρονος Κώστας Βραγκούλης παλεύει για τη ζωή του μετά από σφαίρα που δέχτηκε στο κεφάλι από αστυνομικό της ομάδας Δίας στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό ένα χρόνο μετά τη δολοφονία του 17χρονου Νίκου Σαμπάνη από αστυνομικούς στο Πέραμα και παραμονή της επετείου της δολοφονίας του 15χρονου Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου. Σήμερα το απόγευμα τα ΜΑΤ πέταξαν χημικά και κρότου λάμψης στους ανθρώπους που διαμαρτύρονταν έξω από το Ιπποκράτειο νοσοκομείο όπου χαροπαλεύει ο 16χρονος. Η στάση της αστυνομίας, του Υπουργείου και της κυβέρνησης είναι απαράδεκτη, είναι προκλητική λίγες μόνο ώρες μετά τον εμψυχρό πυροβολισμό. Ξέρουμε καλά τι δίνει αέρα στα πανιά της αστυνομικής αυτερεσίας, του αυταρχισμού, του οποίου ο λαός μας είναι καθημερινός αυτόπτης μάρτυρας. Σε κάθε περίπτωση η αστυνομική βία και αυτερεσία δίκαια εξοργίζει και δίκαια λέμε σήμερα και από εδώ ότι δεν θα γίνει δεκτή. Οι δυνάμεις καταστολής αποθρασύνονται στο έδαφος της υπεράσπισης μιας πολιτικής εχθρικής για το λαό και την νεολαία. Η κρατική καταστολή και η βία δεν είναι μεμονωμένα περιστατικά, αλλά είναι ο κανόνας. Είναι ο κανόνας στο σάπιο σύστημα που με νόμο εφαρμόζει το δόγμα οδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων, που στοχεύει με όλα τα μέσα και τους τρόπους στον εχθρό λαό, που σπάει τις πόρτες των απλών ανθρώπων του μόρφου για να τους πάρει την πρώτη κατοικία για λίγες χιλιάδες ευρώ, που θέλει να βάλει αστυνομικούς, κάμερες και ελεγχόμενη είσοδο στα πανεπιστήμια της χώρας, που μέσα σε λίγα λεπτά περικυκλώνει και προπυλακίζει νοσοκομιακούς γιατρούς που ειρηνικά διαμαρτύρονται ενάντια στο ξεπούλημα του ΕΣΥ, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, που πριν λίγες μέρες βιντεοσκοπούσε με εντολή της αστυνομίας ανήλικους μαθητές στο κέντρο της Αθήνας, στο μεγάλο μαθητικό συλλαλητήριο, και πολλά πολλά ακόμα που επιβεβαιώνουν το παραπάνω. Οι δυνάμεις καταστολής προετοιμάζονται, ακονίζουν τα νύχια τους, όσο στη χώρα μας απλώνεται η ανέχεια από την ακρίβεια, την ενεργειακή φτώχεια, τον πληθωρισμό που φτάνει στα ύψη. Μπορεί κανείς αλήθεια να προβλέψει τι θα γίνει αύριο, σήμερα, μεθαύριο, σε αντίστοιχα περιστατικά, όταν άνθρωποι που δεν έχουν να πληρώσουν, για παράδειγμα μητέρες, δεν θα έχουν να πάρουν γάλα. Αυτά τα βρυφικά γάλατα που φυλάσσονται όπως έχουμε όλοι δει, με αντικλεπτικά και πολλά ακόμα παραδείγματα σύψης που βιώνουμε. Δεν θα τα ανεχτούμε. Δεν ανεχόμαστε οι δυνάμεις καταστολής να βαράνε στο ψαχνό. Απαιτούμε σήμερα και από εδώ να αποδοθούν ευθύνες σε αυτόν που σημάδεψε το κεφάλι του 16χρονου
και σε όποιους του δώσαν τη δυνατότητα για να το κάνει. Ο φόβος που θέλουν να ασπείρουν να γίνει ποτάμι οργής και να παρασύρει και αυτούς και τη σαπίλα τους και το σάπιο σύστημά τους. Καμία ανοχή στην κρατική βία. Απαιτούμε να μην υπάρξει καμία συγκάλυψη σε αυτό και σε όλα τα αντίστοιχα εγκλήματα. Στη βία του συστήματος και στην καταστολή, οργάνωση και αγώνας για την ανατροπή. Στην